Με τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, στο περιθώριο της συνόδου Belt and Road Initiative που διεξάγεται στο Πεκίνο. Ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο για τη θερμή φιλοξενία. Συνεχάρη την Κίνα που γιορτάζει φέτος τα 70 χρόνια της και τη συνέχιση του κινέζικου ονείρου και αναφέρθηκε επί μακρόν στην εξαιρετική οικονομική συνεργασία των δύο πλευρών. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον ομόλογό του Λι Κεκιάνγκ. Ενώ ακολούθως ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος υπέγραψε το τριετές πλαίσιο συνεργασίας με την Κίνα, προτού ο Πρωθυπουργός απευθύνει την ομιλία του στο δεύτερο φόρουμ της πρωτοβουλίας του δρόμου του μεταξιού. Η χώρα μου σήμερα εκμεταλλεύεται, θέλει να αξιοποιήσει τη μοναδική γεωπολιτική της θέση στο αντάμωμα τριών υπήρων, καθώς και το ρόλο της ως δύναμη με παγκόσμια εμβέλεια στους τομείς της ναυτιλίας και του τουρισμού. Θέλουμε η γειτονιά μας, η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, αλλά και τα Βαλκάνια, να μην είναι το σύνορο ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, αλλά να είναι η γέφυρα ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Να γίνει η περιοχή μας παγκόσμιος κόμβος μεταφορών, ενέργειας και εμπορίου. Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί στο Πεκίνο και με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, με τις δύο πλευρές να επαναβεβαιώνουν τις άριστες σχέσεις τους. Γνωρίζοντας πια τις άριστες σχέσεις που δημιουργούνται με την Τουρκία, που εμάς δεν μας ενοχλεί, πιστεύω ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη η παρέμβαση της Ρωσίας όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλουμε για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ευχαρίστησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν για όλη τη συμπαράσταση της Μόσχας στις δύσκολες στιγμές, επισημένοντας και τη στρατιωτική βοήθεια όταν άλλοι αρνούνται να πουλήσουν εξοπλιστικά συστήματα για στοιχειώδη άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.